γιορτές και όποτε συνέβαινε κάποια γιορτή ήταν πρώτη να βαφτεί, να ντυθεί και να τρέξει, να γιορτάσει, να τραγουδήσει, να χορέψει. Πήγαινε αργά το βράδυ, της έλεγε αδερφή, πάμε να κοιμηθούμε, θα ξημερώσει λίγο. Κάτσε, της έλεγε, τώρα που άναψε το γλέντι, τώρα είναι το καλύτερο. Έτσι λοιπόν ξενυχτούσε και την τραβολογούσε εκεί και έλεγε, αχ, άπτε, πώς θα ξυπνήσω, πώς θα ξυπνήσω. Και παρόλα αυτά ξύπναγε και άρχιζε πάλι τις δουλειές και της έλεγε άλλη αδερφή, μα άσε με να κοιμηθώ αφού ξενυχτήσαμε. Γιατί πάλι σκουπίζεις και σέρνεις τα τραπέζια, τις καρέκλες. Αυτό συνέβαινε κάθε μέρα. Μα κάθε μέρα τσακωνόντουσαν. Κάποια στιγμή λοιπόν ζητήσανε τη βοήθεια του τότε Θεού Δία. Κατεβαίνει λοιπόν ο Θεός και λέει, εσύ τι λέει που θέλεις κάθε πρωί να ξυπνάς. Και σε λένε μέρα, ξύπναγε, κάνε τις δουλειές σου. Και όταν έρχεται το σκοτάδι και το απόγευμα και σου ρουπώνει ο ήλιος, να ξαπλώνεις το κρεβάτι σου και να ηρεμείς και να μην τρέχεις τα ξενύχια. Σαν να έχεις δίκιο. Και εσύ νύχτα, τσι λέει, η άλλη αδερφή, θα ξυπνάς το απόγευμα που σ' αρέσει, με το που πέφτει ο ήλιος, θα πηγαίνεις στα πανηγύρια, στα... και όταν το πρωί ανατέλει ο ήλιος, θα ξαπλώνεις και θα κοιμάσαι. Και έτσι ποτέ δεν θα ξανακαυγαδίσετε. Μπράβο του λένε, αυτό θα κάνουμε. Έτσι κάθε πρωί που ερχόταν η νύχτα έλεγε στην αδερφή της, καλημέρα, ξύπνα. Ξυπνούσε εκείνη όλη χαρά και άρχισε τις δουλειές. Το βράδυ όμως πήγαινε εκείνη και της έλεγε, καληνύχτα, πήγαινε εσύ και ό,τι κάνεις τα στραβά της νύχτας το πρωί θα γελάω εγώ. Έτσι μέχρι σήμερα λέμε ότι τα στραβά της νύχτας το πρωί τα βλέπει και γελάει. Είμαστε καλά.